Στο Άλσος της Νέας Σμύρνης και στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2013, η Ένωση Κριτών Νέας Σμύρνης παρουσιάζει μία βραδιά γεμάτη μουσική και τραγούδια. Δώσε μου το δικαίωμα. Γιάννης Τσούμος κοντά μας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Κριτών. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μια εξαιρετική εκδήλωση απόψε. Μας χορέψατε κιόλας. Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Εφόσον η δουλειά μας κιόλας είναι αυτή στο Σύλλογο, είναι η προώθηση και η διάδοση της παράδοσης. Οπότε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, αυτό κιόλας δείχνουμε και επειδή μας διακατέχει έτσι πάθος γι' αυτό, πιστεύω ότι βγαίνουν κιόλας συνήθως οι εκδηλώσεις καλές. Ειδικά φέτος είναι τα 100 χρόνια από την Ένωση ή μάλλον από την Επανένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ελλάδα. Σωστά, όπως είπε και ο κύριος Λεκάκης, ο οποίος ήταν καθηλωτικός. Παρόλο το κρύο, πιστεύω ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε, δηλαδή έμεινε και τον άκουσε καθηλωμένος. Το κρύο, από ό,τι φάνηκε, δεν εμπόδισε τελικά τον κόσμο. Βοήθησαν και οι ρακές, βέβαια. Ναι. Το προκέρασμα, οι τσικουδιές στην αρχή. Ναι, ακριβώς. Έχετε ετοιμάσει κάτι για τη συνέχεια μετά τις Ιωνικές Γιορτές? Κοιτάξτε να δείτε, οι εκδηλώσεις δεν μας λείπουνε. Έτσι, σημαίνει ότι έχουμε ως συνήθως είτε μας καλούνε είτε διοργανώνουμε κλπ. Είναι αυτό που σας είπα, το πάθος που μας διακατέχει. Άμεσα δεν έχουμε κάτι. Έχουμε ένα γλέντι για την νεολαία μας στις 8 Δεκεμβρίου και μετά από εκεί και πέρα κάνουμε μια ανασυγκρότηση και έτσι ξαναφτιάξιμο, ας πούμε, των χορευτικών για να παρουσιάσουμε κάτι καινούριο. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε και μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Η Κρήτη πλέον δεν μπορεί να σταθεί κάτω από μία κατοχή και έρχονται αυτό που λέει ο λαός μας, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι να καταλάβουν την Κρήτη. Διεθνής κατοχή στην Κρήτη. 1897 και η Ελλάδα αναγκάζεται να ανακαλέσει τις δυνάμεις που είχε στείλει. Η μικρή ταπεινή Ελλάδα εκείνης της εποχής είχε στείλει κάποιες δυνάμεις με τον τιμολέοντα Βάσο να βοηθήσουν τους εξεγερμένους Κρήτες. Αναγκάζεται να τους μαζέψει πίσω. Έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Λεκάκη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας και λαογράφος. Πείτε μας σήμερα για αυτή την εκδήλωση. Γιορτάζουμε την επανένωση των 100 χρόνων της Κρήτης. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Ακριβώς, καλά το είπατε. Επανένωση, γιατί όλοι λένε ένωση της Κρήτης. Είναι η επανένωση της Κρήτης. Η Κρήτη πάντα ήταν ελληνική και πάντα ήθελε να είναι με την Ελλάδα από τα μινωικά χρόνια έως τώρα, δηλαδή περίπου 8.000 χρόνια. Άρα λοιπόν δεν γιορτάζουμε την Ένωση, γιορτάζουμε την Επανένωση. Αυτό που σημαίνει για μένα είναι ένα ηχηρό μήνυμα, ένα ράπισμα απέναντι σε όλους αυτούς που μιλάνε για ανεξαρτητοποίηση της Κρήτης, μια αυτόνομη Κρήτης, όλους αυτούς τους Αγγλογάλους τάχα δήθεν φίλους κουστούμάτους γραβατωμένους, οι οποίοι έρχονται τάχα με τις καλύτερες προθέσεις, με τα δώρα, με τις επενδύσεις, με τα κρουαζιερόπλια που θα φέρουν χρήμα και τουρισμό και όλο τίποτα δεν κάνουν. Αυτούς που όταν και εγώ ήταν Ισμήνη δεν ρίξαν ούτε μια τουφεκιά για να πάρουν τους ανθρώπους οι οποίοι δεν συνοστίζονταν φυσικά, αλλά τους έστελαν ορδές νεκρούς οι Τούρκοι εκεί πέρα, απέναντι σε αυτά τα αφαιρέγγια και τις αρλούμπες που λένε διάφοροι βουλευτές και καθηγητάδες πανεπιστημίων. Η Κρήτη λοιπόν ήταν πάντα μια νησιωτική ελληνική περιοχή, η οποία πάντα ζητούσε την ένωσή της με την Ελλάδα. Της Ένωσης Κριτών για τη λήξη των Ιωνικών Γιορτών 2013 για το nstv.gr, χορηγό επικοινωνίας των Ιωνικών Γιορτών 2013.